Στα άκρα οδηγείται ο εμφύλιος στη Χρυσή Αυγή μεταξύ πρώην και νυν βουλευτών. Μιλώντας στο πρώτο θέμα, ο προφυλακισμένος Ευστάθιος Μπούκουρα ζητά τη διάλυση της Χρυσής Αυγής σε περίπτωση που αποδειχθεί εμπλοκή μελών της στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αν υπάρχει τέτοια εμπλοκή και αποδεικνύεται όχι με εντυπώσεις αλλά με αποδείξεις, θα πρέπει την άλλη μέρα να διαλυθεί ως κόμμα η Χρυσή Αυγή για να τιμωρηθούν μόνο εκείνα τα μέλη της που αποδεδειγμένα συμμετείχαν σε αυτή τη δολοφονία. Δυστυχώς, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δεν άντεξαν το βάρος της ευθύνης του να είσαι χρυσαυγίτης. Το γεγονός ότι δεν δεχόμαστε στις τάξεις μας άτομα τα οποία τρέπονταν για αυτό που ήταν κάποτε ή ακόμη χειρότερα συμπράττουν με αυτούς που βρίζανε μέχρι πρότινος, είναι κάτι το οποίο το κάνουμε επειδή είμαστε ιδεολόγοι. Με βαρύς χαρακτηρισμούς για τον Ευστάθιο Μπούκουρα και τον πρώην βουλευτή του κόμματος Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, μίλησε ο υποψήφιος με την Ελληνική Αυγή, Σωτήρης Δεβελέκος, σε εκδήλωση που έγινε στον Πειραιά σε ένα βίντεο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Προφανώς όλοι αυτοί οι κύριοι, μάλλον αυτοί οι δύο κύριοι, έχουν κάνει κάποιες μυστικές συμφωνίες και κάποιες στήλες. Θέλω πάρα πολύ να τους προδώσουν. Θέλω να τους στείλουν στις φυλακές Κορυδαλλού και συγκεκριμένα σε ένα συγκεκριμένο κελί. Στο κελί με τον Ιωάννη τον Λαγό και εκεί θα δουν τι σημαίνει η δικαιοσύνη. Χρυσαυγήτικη δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνονται τον ανδρισμό διαφορετικά από ότι τον αντιλαμβάνομαι και παρότι δεν ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής ούτε του κομματικού μηχανισμού, με κόστος την προσωπική μου ελευθερία φέρθηκα πολύ πιο έντιμα και αντρίκια από τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή ζητά από Μπούκουρα και Αλεξόπουλο να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Δεν έχω καμία διάθεση να παραιτηθώ από βουλευτής. Στη Χρυσή Αυγή έδωσα ψήφους, δεν μου έδωσε. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε όλη την ελληνική περιφέρεια με ψήφισε το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών που ψήφισε Χρυσή Αυγή. Μέσα στις επόμενες ημέρες η Βουλή αναμένεται να αποφασίσει για την άρση ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής που δεν έχουν προφυλακιστεί.